Φίλες και φίλοι του Odyssey, γεια σας. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με τον παιδίατρο τον κύριο Χρήστο Καράτζιο. Θα συνεχίσουμε με την ψυχοθεραπεύτρια κυρία Μέρη Βλαχάκη. Εν συνεχεία έχουμε καλεσμένους από το Σύλλογο Ηλίων τον πρόεδρο και γραμματέα του Συλλόγου. Θα κλείσουμε με αποσπάσματα από το χορό που πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Κεφαλήνων. Πάμε με το πρόγραμμά μας. Γεια σας. Σήμερα μαζί μας έχουμε και πάλι τον γιατρό τον Χρήστο Καράτζιο. Ήταν εδώ πριν 1,5 μήνα και τον είχαμε καλέσει να μας μιλήσει για το Ιμπόλα. Σήμερα τον ξανακαλέσαμε να κάνουμε μια ενημέρωση. Γεια σου, γιατρέ. Γεια σου, Ανά. Καλά είσαι? Πολύ ωραία εσύ. Καλά κι εγώ. Θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι του Ιμπόλα. Ήταν ήσουν εδώ πριν 1,5 μήνα και είχαμε μιλήσει λιγάκι για Ιμπόλα. Αλλά είχαμε πει μερικά πράγματα και ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Είχαμε πει ότι δεν υπήρχαν κρούσματα στην Αμερική, αλλά από ό,τι έχουμε δει τώρα στα νέα υπάρχουν. Μπορείτε να μας μιλήσετε λιγάκι γιατί γίνεται στο Ντάλλας και για τα κρούσματα? Ναι. Γιατί πριν από 1,5 μήνα είχαμε βγει και είχαμε πει ότι δεν υπάρχει φόβος, δεν έχουμε κανένα μέχρι τώρα καμία διάγνωση Ιμπόλα σε κανένα ασθενή στην Αμερική, έξω από την Αφρική. Και όμως αναδειχτήκαμε μετά από καιρό, γιατί μαγνητοφωνούμε τα επεισόδια πριν γίνουν τα πράγματα, και όπως βλέπουμε τώρα είμαστε πάλι, η επιδημία συνεχίζεται στην Αφρική. Αλλά πριν πάω στην Αφρική θα γυρίσω πίσω στην Αμερική, τι έγινε στο Ντάλλας. Μέχρι πριν τον Ντάλλας, αυτός ο ασθενής που γύρισε από τη Λιβηρία, ένας νέος άνδρας, γύρισε στον Ντάλλας για να παντρευτεί την αραβωνιαστική του, ακριβώς. Και αυτός, από ό,τι ξέρουμε, στην Λιβηρία είχε μία γειτόνισσα, μία φίλη που έπεσε άρρωστη με το Ιμπόλα, ήταν έγκυος και έπεσε και μία νύχτα, ή δεν ξέρω αν ήταν νύχτα ή μέρα, υποθέτω, και άρχισε να έχει σαν μία πυρετική κρίση, και είχε πυρετό. Ναι. Την σήκωσε αυτός μαζί με 4 άλλους άντρες και την έβαλαν μέσα σε ένα ασθενοφόρο και την πήγαν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, όλοι πέθανε, η γυναίκα και το παιδί που ήταν μέσα, στη μήτρα της, δεν ήταν γεννημένο ακόμα. Και οι 4 οι άλλοι που αυτός που οδηγούσε το ασθενοφόρο και οι άλλοι 3 φίλοι που τη σήκωσαν τη γυναίκα να την βάλουν στο ασθενοφόρο, και αυτοί πέθαναν. Αυτός όμως δεν είχε αρρωστήσει και έλεγε ότι δεν ήξερε αν είχε αυτή η Ιμπόλα ή όχι. Τώρα, πόσο αληθεύει αυτό, πόσο ήξερε ότι ίσως αρρωστήσει και ας πάω στην Αμερική, να αν αρρωστήσω εκεί θα έχω καλύτερη γιατρική φροντίδα, δεν ξέρουμε αυτό. Πάντως ξέρουμε ότι γύρισε στο Ντάλλας, πήγε στο Ντάλλας, εκεί ζούσε η αραβωνιαστικιά του, εκεί ζούσε η οικογένεια του, και για να την μαντρευτεί. Τώρα όμως, μετά από μερικές ημέρες άρχισε να έχει πυρετό, πήγε στο νοσοκομείο, στο Dallas Presbyterian, πρεσβυτέρικο νοσοκομείο του Dallas. Παρουσιάστηκε με πυρετό και κατάθλιψη αυτά. Ναι. Και δυστυχώς όμως δεν τον είδε κανένας γιατρός, τον είδε μία νοσοκόμα από ό,τι καταλαβαίνω στα έκτακτα, στο emergency room. Δεν ρώτησε τις κατάλληλες ερωτήσεις, από πού ήρθες, από πού, τι, πώς και τι. Και μάλλον δεν τον είδε γιατρός, όπως είπα, αλλά απλώς έδωσε εντολή στο νοσοκόμα να τον, γιατί ήταν, φαίνεται, δεν είχε και ασφάλεια ο άνθρωπος, και δεν ήθελα να τον φέρω στο νοσοκομείο γιατί θα πλήρωνε, γιατί δεν έχει γιατρική περίθαλψη. Και απλώς είπε στο νοσοκόμα να τον πει ότι κοίταξε, έχεις ένα virus, ένα κρυολόγημα, πάρε και μια αντιβίωση, που είναι χαζό αυτό. Ο συνάδελφος, μπορώ να το πω, γιατί η αντιβίωση δεν καταπολεμάει τα κρυολογήματα, και του λένε να πας σπίτι σου. Λοιπόν, αυτός πήγε σπίτι και χειροτέρευσε. Τον έφεραν πίσω στο νοσοκομείο. Και τότε η ερώτηση δόθηκε, μετά από πενταριά μέρες η ερώτηση δόθηκε σε αυτό.
Ρωτήθηκε σε αυτό. Δηλαδή, πενταριά μέρες από τότε που τον έστειλαν σπίτι, που ξαναγύρισε μετά από 2-3 μέρες, 5 μέρες, ας πούμε, να το βάλουμε από τότε που ήταν εδώ στην Αμερική. Μετά από σχεδόν 5 μέρες, μία εβδομάδα, το ρώτησαν όταν ξαναγύρισε στα έκτακτα, μήπως ήρθες από την Αφρική. Ναι. Και είπε αυτός, ναι, είμαι από εκείνο το μέρος και πιστεύω ότι έχω εμπόλα. Μπορεί να έχω εμπόλα. Γιατί από τότε άρχισε να κάνει και αιμετό και διάρρεια. Ναι. Και πάλι δυστυχώς το νοσοκομείο φέρθηκε ερασιτεχνικά. Φαίνεται δεν είχε ακόμα κατατοπίσει πώς να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο άτομο αν έρθει στα έκτακτα. Ναι. Και τον έβαλαν σε ένα θάλαμο μαζί με άλλους ανθρώπους μέσα γύρω. Αυτός όμως άρχισε να κάνει πολύ αιμετό και να βγάζει πολύ διάρρεια, που από ό,τι ξέρουμε μπορεί να μεταδοθεί έτσι πολύ εύκολα ο ιός της εμπόλα, ιδίως στα υγρά που βγάζουμε από το σώμα μας. Και ξέρω ότι ο ξάδελφός του, νομίζω, θύμωσε μαζί με αυτό πως τον είχαν εκεί πέρα έτσι, γιατί θυμάται πως πρέπει να είναι, βλέπουμε πως πρέπει να είναι στην Αφρική, πως τους βάζουν όλους με τις μάσκες και το ένα, και αυτόν τον είχαν έξω έτσι στον θάλαμο. Και πήρε τηλέφωνο αυτός το CDC. Το CDC είναι το, ας το βάλουμε, το Υπουργείο Υγείας της Αμερικής, γιατί εδώ πέρα γίνεται κάτι προβληματικό, γίνεται εδώ. Και μετά γνωρίζουμε ότι μπήκε μέσα το Υπουργείο, τον έβαλαν μέσα, επιτέλους τον έβαλαν μέσα σε ένα θάλαμο μόνος του που δεν μπορεί κανένας άλλος να μπει, που όταν ανοίγει την πόρτα ρουφάει τον αέρα μέσα, δεν τον βγάζει έξω για να εμβολιστούν οι άλλοι, άρχισαν να ντύνονται όπως να ντύνονται, αλλά δεν είχαν και τις σωστές μάσκες και τις σωστές ρόβες. Δηλαδή ξέρουμε ότι το δέρμα δεν πρέπει να ακουμπήσεις το υγρό, γιατί μπορεί να έχεις κανένα κόψιμο ή κάτι που να μπει μέσα ο ιός και να μολυνθείς. Και έβαζαν tape οι νοσοκόμες. Αν θυμάσαι, βγήκανε και διαμαρτυρήθηκαν οι νοσοκόμες σε αυτό το νοσοκομείο, ότι είπαν δεν γυρίζουμε στη δουλειά αύριο, γιατί δεν είναι έτοιμο το νοσοκομείο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλα λόγια υπόθηκαν για αυτό το νοσοκομείο. Δεν φταίει, εγώ πιστεύω, μόνο το νοσοκομείο αυτό. Έφταξε και το Υπουργείο Υγείας της Αμερικής, γιατί δεν είπε, κοίταξε, σε όλους, ας πούμε, εάν έρθει κάποιος που έχει το προφίλ από κάποιον που έρχεται από την Αφρική κτλ. Έτσι πρέπει να γίνει. Και ορίστε τις μάσκες, ορίστε τα τέτοια, αλλά είναι και το νοσοκομείο που πρέπει να τα αγοράσει. Ναι. Δεν είναι μόνο το Υπουργείο που τα στέλνει. Αυτός λοιπόν μόλυνε δύο νοσοκόμες εκεί, άμα θυμάσαι. Ναι, ναι. Δύο νοσοκόμες μολύνθηκαν. Αυτός πέθανε. Ναι. Και οι δύο οι νοσοκόμες αυτές που μολύνθηκαν επίζησαν, αλλά τις έβγαλαν από αυτό το νοσοκομείο, τις πήγανε σε άλλα νοσοκομεία της Αμερικής που έχουν την προτεραιότητα να λαμβάνουν τέτοιους ασθενείς. Υπάρχουν 4 νοσοκομεία στην Αμερική, το κάθε ένα είναι σε κάθε γωνιά της Αμερικής, ώστε όποιος έχει Ιμπόλα στη χώρα θα μεταφέρεται επίγοντος σε αυτά τα νοσοκομεία που έχουν και τη γνώση και όλα τα υλικά και τα φάρμακα, παραδείγματος χάρη, που είναι ακόμα σε επίπεδο έρευνας, αλλά τα φάρμακα, για να τους βοηθήσουν. Και ο λόγος είναι να μην γίνονται τα πράγματα που έγιναν, τα λάθη που έγιναν στον Τάλλας. Υπεραγορά τροφίμων Φόκον Σταύρος, στην καρδιά του Park Extension και στην καρδιά της ελληνικής παροικίας. Με ό,τι χρειάζεται η ελληνική οικογένεια και πάντα φιλικά και σε φιλικές τιμές. Διαθέτουμε εκλεκτά και σε μεγάλη ποικιλία φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά όλων των ειδών από την Ελλάδα και τον Καναδά. Και φυσικά όλα τα ελληνικά προϊόντα. Four Corners Stavros, 924-904-2108. Φίλοι μας, γεια σας. Σήμερα έχουμε την κυρία Μέρη Βλαχάκη, ψυχοθεραπεύτρια. Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, καλά είμαι εσύ. Μια χαρά. Σήμερα θα μας μιλήσεις για την κοινωνική φοβία. Ναι. Να μας πεις τι είναι η κοινωνική φοβία καταρχήν. Ναι, η κοινωνική φοβία είναι φοβία και άγχος σε καταστάσεις κοινωνικές. Υπερβολικός άγχος και φόβος, όπως σε κοινωνικές επαφές, όταν μιλάμε με κάποιον, κάνουμε μια συζήτηση, όταν γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους, όταν είμαστε κάπου και μας κοιτάνε οι άλλοι. Και δεν είναι απλή ντροπαλότητα,
οι άνθρωποι που έχουν το κοινωνικό άγχος νομίζουν ότι θα κάνουν κάτι όπου ή θα δείξουν κάποια συμπτώματα άγχους όπου οι άλλοι θα τους κρίνουν και θα τους απορρίψουν στη συνέχεια. Και έτσι αποφεύγουν με κάθε τρόπο τις κοινωνικές επαφές και ή εάν δεν τις αποφεύγουν, τις αντέχουν με υπερβολικό άγχος. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουν όλοι, είναι ένα πρόβλημα στη ζωή, γιατί οι κοινωνικές επαφές είναι πολύ σημαντικές για μια ζωή υγιής. Και πώς εξηγείτε? Είναι ένας συνδυασμός βιολογικούς και κοινωνικούς παραγόντες. Εάν βιώσαμε κάποιο τραύμα στη παιδική ηλικία, όπως μία μελέτη έδειξε ότι 95% από τα άτομα που έχουν τη κοινωνική φοβία βιώσανε υπερβολικό εκφοβισμό στη παιδική ηλικία. Άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Οι γονείς που προστατεύουν τα παιδιά τους με υπερβολικό τρόπο. Ή οι γονείς που κρίνουν τα παιδιά με υπερβολικό τρόπο. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Μάλιστα. Και πώς θεραπεύεται αυτό? Ένας συνδυασμός ψυχοθεραπεία με φαρμακευτική αγωγή δείχνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει να αναγνωρίζουμε κάποιες σκέψεις που κάνουμε και να τις αλλάξουμε με το χρόνο. Επίσης, μαθαίνουμε να μην αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές και τις καταστάσεις. Γιατί όσο αποφεύγουμε τα προβλήματά μας και το άγχος μας, τόσο γίνεται πιο μεγαλύτερο. Μάλιστα. Δεν έχω να σου κάνω άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και σε περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα με κάποιο καινούριο θέμα. Ναι. Γιατί όλα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να ξέρεις ότι δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα και με ρωτάνε πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καλά. Σε περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Φίλοι μας, γεια σας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο μας τον πρόεδρο των Ηλίων, τον κύριο Χαρμίλας Γιώργος. Καλά δεν το είπα? Σωστά. Και τον γραμματέα που παραπονιέται ότι κάνει τη δουλειά μου την πολύ πριν λίγο, τον κύριο Τεντόπουλο Νικόλο. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Από ό,τι γνωρίζω και είπαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ήρθατε να μας μιλήσετε για το χορό που έγινε το προηγούμενο Σάββατο στο Σατό Ραγιάλ. Σωστά. Για πείτε μας. Έγινε ο 51ος ετήσιος χορός μας με αρκετή επιτυχία. Και μέσω του προγραμματός σας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν στο χορό, τις επιχειρήσεις που μας υποστήριξαν στην έκδοση του βιβλίου μας, που είχε αυτό καλή επιτυχία, και επιτοπλίστων, όπως είπα και στο χορό, να ευχαριστήσω και τους νεολαίους που παρευρέθηκαν εκεί πέρα και να τους παροτρύνω, εάν παρακολουθούν το πρόγραμμα, να συνεχίσουν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου. Σωστά. Και σας να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας φιλοξενείτε. Παρακαλώ. Ο κύριος Νικόλος. Και εγώ ήθελα να πω τα ίδια. Μετά από την επιτυχία που είχαμε, μεγάλη επιτυχία, αφού έχουμε ήδη συμπληρώσει τα 50 χρόνια και πάμε στο 51ο χρόνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι παρευρέθηκαν στη χωροσπαρίδα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου μας, οι οποίοι μας συμπαραστάθηκαν σε αυτή την χωροσπαρίδα που είχαμε, τις επιχειρήσεις, όπως είπε και ο πρόεδρος, οι οποίοι κοσμούν ένα ωραίο λεύκομα που βγάλαμε, το X-Flower που μας έδωσε τα λουλουδάκια και το Chateau Royal, το οποίο πράγματι μας έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σέρβις, το οποίο το είδαν όλοι και μας έδωσαν συγχαρητήρια εκ μέρους του συλλόγου για τον κύριο Βασίλη του Chateau Royal, γιατί ήταν πράγματι ένα υπέροχο σέρβις. Με αυτά θα ήθελα να παρακαλέσω και να προσκαλέσω όλα τα μέλη του συλλόγου μας να είναι πάντα κοντά στο σύλλογο, διότι μόνον όταν είμαστε όλοι μαζί, τότε μπορούμε να επιτυχάνουμε και επιτυχίες και στους χορούς μας, αλλά και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις που έχουμε σαν σύλλογο και υποχρεώσεις ακόμα. Σωστά. Και να φέρετε και την νεολαία στο σύλλογο, γιατί ναι, την νεολαία... Ναι. Μάλιστα, έχουμε και ένα υπεύθυνο νεολαία τώρα, ένα νέο παιδί, τον Μπακάλι, τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι ένα εξαίρετο παιδί και ελπίζουμε να οργανώσει αυτά που έχει στο μυαλό του.
Μπράβο, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο σύλλογο. Να τονίσω ότι εκτός από εξαίρετος νέος είναι και εξαίρετος καλλιτέχνης. Από ό,τι ξέρω παίζει κλαρίνο. Παίζει, ναι, παραδοσιακό κλαρίνο και πολύ καλά μάλιστα, είναι ταλαντούχος. Έπαιξε ένα σόλο και ενθουσιαστήκαν όλοι. Θα δούμε τα αποσπάσματα που τρέχει η κάμερά μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, τον Κώστα και εσάς προσωπικά. Ευχαριστώ. Που μας κάνετε την πρόσκληση. Θα μας πείτε κάτι άλλο, ετοιμάζει ο σύλλογος κάτι άλλο, κάτι χριστουγεννιάτικο. Ετοιμάζει τη χριστουγεννιάτικη γιορτή, την οποία την έχουμε στις 14 του Δεκέμβρη. Πολύ ωραία. Και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους να έρθουν να μας τιμήσουν. Θα έχουμε ωραία φαγητά, θα είναι όλα ελεύθερα. Θα έχουμε μπουφέ. Μετά... Κάνετε κάτι για τα παιδάκια από ό,τι καταλαβαίνω, για Σάντακλος πάρτι. Σχεδόν κάτι τέτοιο, αλλά λόγω του ότι δεν υπάρχουν παιδιά στο σύλλογο, δυστυχώς για την ώρα, ο Παναγιώτης έχει αναλάβει να ξαναοργανώσει το τμήμα της νεολαίας. Ναι, σωστά. Η επόμενη εκδήλωσή μας θα είναι το κόψιμο της Βασιλόπιτας. Ωραία. Και μετά πάμε για μια καθιερωμένη πλέον γιορτή εδώ και 45 χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, είναι η αρτοκλασία που κάνουμε για τον Πολιούχο του Πύργου και του Συλλόγου μας, τον Άγιο Χαραλό. Μπράβο, σας δίνω συγχαρητήρια, καλή επιτυχία στο Σύλλογό σας και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, αλλά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος απόψε και μπορώ με απόλυτη βεβαιότητα να πω ότι τελικά μπορούμε να ελπίζουμε, βλέποντας τους νεολαίους ανάμεσά μας, ο σύλλογός μας μπορεί να ελπίσει στο μέλλον. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γυναικείου Τμήματος και της Προέδρου κυρία Ματσούκα και της Υποδιοργάνωση Επιτροπής Νεολαίας και Υπευθύνου αυτής κυρίου Παναγιώτη Μπακάλη, σας καλωσορίζω στον απόψινό μας ετήσιο χορό. Ο απόψινό μας χορός είναι σημαντικό γεγονός, διότι αρχίζει τη δεύτερη πεντηκονταετία δράσης του Συλλόγου
Θέλω να απευθύνω μήνυμα στους νέους και νέες ηλιακής καταγωγής που είναι εδώ απόψε να συμμετάσχουν και να παροτρύνουν και τους φίλους να διοργανώσουν το τμήμα νεολαίας που με τόσο ενθουσιασμό έχει αναλάβει ο Παναγιώτης ο Μπακάλης. Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια σε αυτό το νέο που είχε το θράσος και το θάρρος να αναλάβει πόστο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο Β' Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας αυτή τη στιγμή και υπεύθυνος νεολαίας. Σας παρακαλώ, ενθαρρύντε τον και δώστε του κουράγιο να συνεχίσει να διοργανώσει νεολαία, διότι χωρίς νεολαία δεν υπάρχει μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τόσο πολύ εργάστηκαν όλο αυτό το καιρό να διοργανώσουμε την απόψινή βραδιά και πίστεψτε με, εργάστηκαν πάρα πολύ ιδιαίτερα οι κυρίες του Γυναικείου Τμήματος. Δεν έχω χρόνο να πω ονομαστικά έναν-έναν. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς και τους δωρητές που γενναιόδωρα προσέφεραν για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου που έχετε στα τραπέζα σας. Τη διεύθυνση και το προσωπικό του Σατόρο Αγιάου, τον κύριο Βασίλη, το κοσμηματοπολείο Β' Σέρκος για την ευγενή προσφορά του που θα κληρώσουμε το εισιτήριο εισόδου, το Ανθοπολείο Park 6 για τα ωραία γαρίφαλα που προσέφερε που έχετε στα τραπέζα σας και που πήρατε, και το αγαπητό μας φίλο το Γιώργο τον Πολυράκη με το G-Style Entertainment για τα ωραία τετραγούδια που θα μας υπόσχεται ότι θα μας δώσει απόψε. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και να περάσετε ωραία. Ευχαριστώ.
τους έπεσε περιγυάλι. Κατούσε για, κατούσε για λόγλυκια μου, Ρόδο μου και Ρόδο και τριάντα φιλιά μου. Ποιος ήλιος ωραίο κατώ σου δω και την ασπράγδα και ποια μιλιά δικό μιλιά τη ροδοκόκκινάδα. Μαύρα μαλλιά στη κεφαλή κλεγμένα με την τάξη. Μαζί μας είναι ο κύριος Κεκάτος, ο αντιδήμαρχος ποιας περιοχής? Κεφαλονιάς. Για πείτε μας τις εντυπώσεις σας εδώ πέρα του ελληνισμού στο Μόντρεαλ. Καταρχάς είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ, τιμή και συγκίνηση. Τιμή γιατί ο Σύλλογος των Κεφαλήνων εδώ είναι ένας πραγματικά εντυπωσιακός σύλλογος σε οργάνωση και σε απόδοση έργου. Ο κύριος Απόστολος Αγκούριας, ο πρόεδρός του, είναι ένας χαρισματικός πρόεδρος, ο οποίος μπορεί και εμπνέει τον κόσμο. Και έτσι πραγματικά ο Σύλλογος είναι ένα καντήλι πολιτισμού ελληνικού και κεφαλονίτικου, ειδικά με τους χορούς, τις παραδόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη νέα γενιά αλλά και για τους παλιούς κεφαλονίτες που βρίσκονται εδώ να είναι μαζί. Εγώ βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Κεφαλονιάς, του κ. Αλέξανδρου Παρίσι. Αποφασίσαμε να τιμήσουμε τον κύριο Αγκούρια με μια συμβολική τιμητική πλακέτα σε ένδειξη σεβασμού και εκτίμηση στο έργο. Το ιστορικό πλέον έργο που κάνει τόσα χρόνια. Ο κύριος Αγκούριας ήταν και πρόεδρος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, οπότε είναι ένας από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές προώθησης του κεφαλονίτικου πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε και να μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά και τη συγκίνηση με τους ανθρώπους αυτούς. Είδαμε εντυπωσιακά καλλιτεχνικά σχήματα με νέα παιδιά, με εντυπωσιακούς χορούς, πολύ καλά οργανωμένους, σε πολύ καλή απόδοση, πολύ καλή εκπαίδευση. Και είμαστε ευτυχείς που θα μας δοθεί η δυνατότητα αυτούς τους χορούς να τους δούμε και στο νησί μας, να καλέσουμε τα παιδιά να έρθουν να μας δείξουν αυτά που μαθαίνουν στην Κεφαλονιά και επίσης να λειτουργήσει και ένα θερινό σχολείο το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ένα κάμπους για παιδιά Κεφαλήνου του εξωτερικού. Οπότε όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ βρίσκομαι και για έναν επιπλέον λόγο εδώ. Αύριο να δοθεί δυνατότητα να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους κεφαλονίτες, διότι όπως γνωρίζετε το νησί είχε θυχτεί από τους δίδυμους σεισμούς το χειμώνα, έτσι ώστε οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα υπάρχει, αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν, να έχουν τη δυνατότητα η Δημοτική Αρχή να είναι πραγματικά στην υπηρεσία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ladies and gentlemen, welcome. Good evening. Θα σας παρακαλούσα τα παιδιά του χορευτικού όσα χορεύουνε, άμα δεν έχουνε φάει, να δώσουν τα κουπόνια να πάρουν το φαγητό τους. Σε κανένα 30-45 λεπτά θα πάρουμε τα παιδιά να τα ετοιμάσουμε για το χορό. I'd ask for the parents who have children that are dancing with their dancers tonight, please order their food, make sure they eat, we'll be coming around. Και γενικά όλοι από τα νήσι είναι γνωστοί για την καλλιφωνία τους. Γεμάτα κανάδες, όλοι ξέρετε και τραγουδάτε. Και μεγάλη δόξα να σας φέρω μπροστά στα χορευτικά σας να τα δείτε, να χορέψουνε και τι μαθαίνουν στον χρόνο. Γιατί ο Σύλλογος, όπως το ξέρετε, είναι μόνο ένα άλλο σπίτι. Είναι ένα μέρος που πάμε, μαθαίνουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε και τους χορούς μας. Γι' αυτό όλοι μαζί τώρα ένα θερμό χειροκρότημα για το πρώτο χορευτικό, τα ζουζούνια μας, να το δείτε, να το πιστέψετε από πού αρχίζουν όλα. Όλοι μας ένα θερμό χειροκρότημα.
Ευχαριστούμε που μας παρακολούθησατε για ακόμη μια εβδομάδα για το Odyssey TV Κυριακή Κούζας. Thank you.